Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Αριστοτρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Στην καρδιά του χειμώνα αυτή η Αριστοτρίτη. Ναι, όντως. Και έχει και γενέθλια η Κυριακή αύριο, έτσι. Ναι, ναι. Γίνεται 22 ετών η Κυριακή, η οποία έχει τον πιο εύκολο τρόπο να ξέρεις πόσο ετών είναι, γιατί είχε γεννηθεί 2 Δευτέρου 2000. Οπότε, ό,τι χρονιά έχουμε, τόσο χρόνια σαν τα ψηλά βουνά. Να ζήσει να χαίρεται. Λοιπόν, φίλε Νάδα, κάναμε 2 live στο κανάλι. Ξαναξεκινήσαμε να κάνουμε live τα Σάββατα. Και το προηγούμενο Σάββατο και το Σάββατο πριν από αυτό. Το πρώτο live που είχαμε κάνει είχε θέμα ποια είναι τα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των ναρκισσών και γενικότερα των αδιάγνωστων ανθρώπων και πώς μπορούμε να τα έχουμε υπόψη μας και να είμαστε προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια νέα σχέση ή γνωριμία, ούτως ώστε να αποφεύγουμε να εμπλεκόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ή μάλλον σίγουρα θα μας κακοποιήσουν, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στοιχεία ναρκισσού είναι σίγουρο ότι θα σε κάποιο σημείο μέσα στη σχέση θα προχωρήσει στη λεγόμενη ναρκισσιστική κακοποίηση, ναρκισσιστικά abuse. Και το προηγούμενο Σάββατο κάναμε ένα live για τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ερωτεύονται, ελκύονται και μπαίνουν σε σχέσεις με ναρκισσούς. Στο κανάλι χρησιμοποιούμε τον όρο αδιάγνωστος για να μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μηδενική ενσυναίσθηση, οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, είναι εγωκεντρικοί και είναι κακοποιητικοί στις σχέσεις τους και οι οποίοι μπορεί να μην έχουν όλα τα στοιχεία για να τους γίνει μια επίσημη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας, που είναι μια από τις διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, αλλά με απλά λόγια, περιβαλλόμαστε, δεν ζουν ανάμεσά μας, ζούμε ανάμεσά τους από ανθρώπους οι οποίοι είναι ναρκισσοί. Αυτό που στην καθημερινή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άλλα επίθετα για να πούμε. Δηλαδή μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι τοξικοί. Εντάξει, η λέξη τοξικός, η λέξη ναρκισσός, η λέξη αδιάγνωστος σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν να μπαίνουν σε σχέσεις με άλλους ανθρώπους ενώ δεν έχουν την ικανότητα για υγιή συνδεσιμότητα. Λοιπόν, το Σάββατο μιλήσαμε αρκετά για τη συνεξάρτηση στο live και ρώτησαν κάποια μέλη από το κανάλι μα υπάρχουν κάποιες ομάδες αυτοβοήθειας ή ομάδες ψυχοθεραπείας που να έχουν σχέση με αυτό το πράγμα. Τους υπενθύμισα ότι τρέχουμε μία ψυχοεκπαιδευτική ομάδα σαν σεμινάριο για το θέμα της συνεξάρτησης, η οποία αυτή η ομάδα είναι προς το τέλος. Και μου έλεγες τώρα, εγώ το είχα ξεχάσει. Πες μου να δούμε, ότι θα ξεκινήσει σύντομα. Λοιπόν, είπαμε ότι όσα μέλη από εκείνη την ομάδα που κάναμε το σεμινάριο για τη συνεξάρτηση, κάποια από αυτά τα μέλη που είμαστε μαζί και είμαστε ακόμη για 2 συναντήσεις και τελειώνουμε. Διαφέρθηκα για θεραπευτική ομάδα για τη συνεξάρτηση. Έχουν μαζευτεί κάποιες... Οι οποίες ομάδες αυτές είναι διαδικτυακές, Μάλιστα, είναι διαδικτυακές. Έχουν κάποιες συμμετοχές από εκείνη την ομάδα και όσα άλλα μέλη του καναλιού αυτού θέλουν να συμμετάσχουν στην ομάδα, θεραπευτική ομάδα για τη συνεξάρτηση που θα γίνεται ανά 15 μέρες. Θα θέλαμε να μας στείλουν έτσι τα στοιχεία τους. Έχει ακόμα μερικές θέσεις. Οπότε όσοι θέλουν ας μας στείλουν τα στοιχεία τους στο email μου προκειμένου να κλείσει αυτή η ομάδα για να τη βάλουμε στο πρόγραμμα, δηλαδή να τη ξεκινήσουμε. Το email της Δόκτωρ Αριστονίκης Θεοδωσίου, της Δόκτωρ Αριστονίκης Θεοδωσίου είναι aristonikit@yahoo.gr. Θα γράψω στην περιγραφή του βίντεο ξανά το email της Αριστονίκης. Μας λέει τώρα η Αριστονίκη ότι προγραμματίζει μια νέα ψυχοθεραπευτική διαδικτυακή ομάδα με θέμα τη θεραπεία της συνεξάρτησης. Υπενθυμίζω ότι σε αυτές τις ομάδες εγώ είμαι μια φιλική συμμετοχή. Λειτουργώ σε δεύτερη θεραπεύτρια, αλλά την επιστημονική και θεραπευτική ευθύνη την έχει η Δ. Αριστονίκη Θεοδωσίου.
Άρα, όποιος ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει στη διαδικτυακή ομάδα θεραπείας της συνεξάρτησης που ξεκινάει σε κανένα μήνα περίπου, πότε ξεκινάει? Ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα μαζευτούν οι συμμετοχές, θα τη ξεκινήσουμε όσο νούπο, δεν θα αργήσουμε. Okay. Απλά όσοι θέλουν να το στείλουν έγκαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ήδη μέλη που περιμένουν αρκετό καιρό, οπότε να μπορέσουμε να την προγραμματίσουμε για να ξεκινήσει μες τον μήνα που μπαίνει, αν είναι δυνατόν. Okay. Στο μήνα που μπήκε ήδη, παιδί μου, είναι πρώτη του μήνα. Α, ναι. Λοιπόν, και επίσης αυτό το καινούργιο που θέλουμε να πούμε έτσι πρωτομηνιά σήμερα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ένα σεμινάριο ψυχοεκπαιδευτικό, γιατί έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν έτσι αρκετά κενά ψυχοεκπαιδευτικά στον κόσμο εκεί πέρα έξω, που δεν αναγνωρίζει ενδεχομένως, γιατί είναι και δύσκολο, είναι και συγκεκαλυμμένες μερικές περιπτώσεις, να ξεχωρίζει πόσο κακοποιητικές σχέσεις μπορεί να έχει κάποιος, αν συνυπάρχει με έναν άρκισο είτε συγκεκαλυμμένων, είτε φανερών γονέων, είτε είναι σε φιλική σχέση, είτε είναι σε συντροφική σχέση, είτε γενικότερα σε επαγγελματικό περιβάλλον. Άρα θα κάνουμε μια καινούργια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με θέμα την ναρκισσιστική κακοποίηση. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Η οποία θα είναι χωρισμένη σε κάποιες έτσι θεματικές. Έχουμε μια αρκετά πολύ αξιόπιστη βιβλιογραφία από πίσω, κάποια βιβλία τα οποία μπορούμε να προτείνουμε και όλα στα μέλη της ομάδας, και θα είναι έτσι, ας το πούμε, ο οδηγός μας προς αυτή την κατεύθυνση, και θα έχει ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα η ομάδα αυτή για την ναρκισσιστική κακοποίηση, και αυτοί θέλουμε τις συμμετοχές όσων επιθυμούν, προκειμένου να θυμίσουμε και να προγραμματίσουμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, άρα, ανακοινώνουμε σήμερα μέσα από τη σημερινή Αριστοτρίτη ότι έρχεται μία ψυχοθεραπευτική διαδικτυακή ομάδα για τη θεραπεία της συνεξάρτησης. Όσοι ενδιαφέρονται για αυτήν θα στείλουν email και θα ρωτήσουν πληροφορίες στην Αριστονίκη. Το email της Αριστονίκης στην περιγραφή του βίντεο. Και επίσης έρχεται και μια νέα ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, παύλα, σεμινάριο για την ναρκισσιστική κακοποίηση, όπου θα μάθουμε πληροφορίες γύρω από το τι σημαίνει ναρκισσός, τι σημαίνει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Θα μιλήσουμε και για το τι σημαίνει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά θα εστιαστούμε περισσότερο στο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Γιατί, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε και να διαγνώσουμε τους ανθρώπους που συναντάμε στο δρόμο μας. Αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουμε ποιοι είναι αφύσικοι τρόποι λειτουργίας ενός ανθρώπου που έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και τι ζημιά μπορεί να μας κάνει η συνύπαρξη με τέτοιους ανθρώπους. Ακριβώς. Άρα, ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για την ναρκισσιστική κακοποίηση, ψυχοθεραπευτική ομάδα για την θεραπεία της συνεξάρτησης. Και οι δύο διαδικτυακές τις διοργανώνει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Συμμετέχω και εγώ σε αυτές τις ομάδες. Αλλά ξαναλέω, την επιστημονική ευθύνη και την επιμέλεια την έχει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου και τη διοργάνωση. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνεις αυτές τις ομάδες, Αριστονίκη, γιατί προσφέρουν, εμπλουτίζουν την εμπειρία που έχουμε εδώ στο κανάλι μας και στην κοινότητα του καναλιού μας, και μας δίνεις εργαλεία που μας βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε σε εφαρμογή και πολλά πράγματα για τα οποία ενημερωνόμαστε εδώ στο κανάλι. Πάντως είναι μια επιδημία, Είναι και πάρα πολύ. Είναι επιδημία και είναι όλη αυτή η πανδημία έχει φέρει στο φως αρκετά κακοποιητικούς τρόπους σχετίζεστε, ακριβώς γιατί όλοι μας σχεδόν έχουμε συνυπάρξει με όσοι έχουν μέλη στην οικογένειά τους που έχουν αυτά τα στοιχεία, με ανθρώπους που έχουν αυτά τα στοιχεία, και η πολλή συνύπαρξη που είχαμε μαζί τους το τελευταίο διάστημα μπορεί να έφερε στο φως τα στοιχεία αυτά που δεν τα είχαμε εντοπίσει άλλες φορές, καθότι ήταν διαφορετική η ροή της ζωής μας, αλλά και επειδή κάνουμε και πολύ παρέα μέσα από το διαδίκτυο, και το διαδίκτυο με όλα τα καλά που έχει φέρει και κάποια αρνητικά,
ότι ο καθής μπορεί από εκεί που είναι, από το πληκτρολόγιο του, να καθίσει και να στέλνει διάφορα πράγματα προς την κατεύθυνση που αυτός επιθυμεί και να κάνει, να κάνει έτσι την κακοποίηση. Πάντως, εγώ αυτό που έχω καταλάβει, γιατί μαζί που διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, σε έχω συμπαρασύρει στο νέο μου χόμπι να διαβάζω περισσότερο τελευταίως για τον ναρκισισμό, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται σε γονική αποξένωση, για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρα ανάρκηση. Άνθρωποι που κάνουν bullying οποιασδήποτε μορφής είναι ξεκάθαρα ανάρκηση. Άνθρωποι που κάνουν mobbing είναι ανάρκηση. Άνθρωποι που κάνουν stalking είναι ανάρκηση. Και γενικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται σε ψυχολογικό πόλεμο εναντίον των άλλων ανθρώπων, στην ουσία είναι ανάρκηση. Γενικά, ο ψυχολογικός πόλεμος, η τοξικότητα, η κακοποίηση μέσα στη σχέση, είτε ψυχολογική είτε σωματική, οτιδήποτε, ενέχει το στοιχείο του ναρκισιστικού πλέγματος, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν πέρα από τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να είναι συναισθητικοί απέναντι στους γύρω τους. Και είναι επιδημία αυτό το πράγμα. Και ξεκινάει και φυσικά από την κληρονομικότητα που μπορεί να έχει κάποιος, από το μεγάλωμα που μπορεί να έχει κάποιος. Και αλλά από την πολιτική του απόφαση, Αριστονίκη. Δηλαδή όλοι μας, ναι, σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, είμαστε μπροστά στο δίλημα. Να λειτουργήσω με έναν ευγενικό και καλό τρόπο ή να λειτουργήσω με έναν αγενή και κακό τρόπο. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα με κάποιες φορές επιλογή και κάποιες φορές αδυναμία να εντοπίσουν αυτοί οι άνθρωποι το πρόβλημά τους. Αδυναμία δηλαδή να δουν ξεκάθαρα ποιοι είναι. Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι. Χρειάζεται εμείς να εκπαιδευτούμε, γι' αυτό και η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για την ναρκισσιστική κακοποίηση, ώστε να αντιλαμβανόμαστε και να εντοπίζουμε ποιοι τρόποι σύνδεσης ή ποιοι τρόποι επικοινωνίας ή διάδρασης είναι κακοποιητικοί, δεν είναι υγιείς και παραπέμπουν σε ναρκισισμό. Γιατί, όπως μου λέγες προηγουμένως που προετοιμαζόμασταν για το βίντεο, μου λες ότι έχει πολύ σημασία για τους κακοποιημένους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η κακοποίηση τους έχει όνομα. Ακριβώς, ακριβώς. Ότι αυτό που η αναγνώριση του αυτού που περνάει κανείς είναι το πρώτο βήμα για την θεραπεία του. Δηλαδή το να αντιληφθεί τι είναι αυτό, τι όνομα έχει αυτό που περνάει, μπαίνει ένα πλαίσιο μέσα στο πρόβλημα του. Αρχίζει δηλαδή να υπάρχει υπόσταση σε αυτό το πρόβλημα. Ενώ πριν είναι μέσα σε ένα φαύλο κύκλο αυτοαμφιβολιών. Γιατί τα άτομα που δέχονται κακοποίηση από ναρκισσούς είναι σαν να έχουν ρουφήξει τόση τοξική ενέργεια που δεν τους επιτρέπει να αντιληφθούν πού είναι το δικό τους θέμα και πού είναι του άλλου το θέμα. Γίνεται σαν την κρέμα ένα πράγμα. Δεν ξεχωρίζουν τα στοιχεία. Οπότε είναι σαν να έχουν τοξικωθεί και πρέπει κάποιος να έρθει και να τους πει, κοίταξε να δεις, αυτό είναι αυτού, αυτό είναι αυτού, να πει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Οπότε η ψυχοεκπαίδευση έρχεται να φωτίσει και να βάλει το πλαίσιο του προβλήματος για να πάρεις μετά, αφού καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα, πού είναι το δικό σου θέμα και πού είναι η δική σου ευαλωτότητα απέναντι στο να κάνεις παρέα με ανθρώπους τέτοιους, να τους ελκύεις ενδεχομένως ή να μην τους αναγνωρίζεις. Ποια δηλαδή δική σου εσωτερική ανασφάλεια έρχεται να σε σπρώξει προς το δρόμο αυτό, αρχίσεις μετά να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Αλλά όπως έλεγε και ο Μάσλοου, το πρωταρχικό πράγμα για να μπορέσει ένα άτομο το οποίο έχει οποιοδήποτε πρόβλημα είναι να αντιληφθεί τον εαυτό του, να αντιληφθεί ποιος είναι. Και όταν δεχόμαστε κακοποίηση, πολλές φορές παρισφρίουν οι ενοχλητικές, κακοποιητικές λέξεις των άλλων μέσα μας και αρχίζουμε να έχουμε μία σύγχυση ταυτότητας. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Χάνουμε τον εαυτό μας. Χάνουμε τον εαυτό μας. Στις κακοποιητικές σχέσεις χάνουμε τον εαυτό μας. Μέσα στην ναρκισσιστική κακοποίηση, το πιο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να πάθουμε από την έννοια της ψυχικής μας υγείας και ισορροπίας είναι να χάσουμε την ταυτότητα του εαυτού και την αίσθηση του εαυτού. Ακριβώς. Εννοείται ότι το πιο σοβαρό γενικότερα είναι να χάσουμε και τη ζωή μας, γιατί
και οι σχέσεις οι κακοποιητικές που οδηγούν στο θάνατο, είτε στις γυναικοκτονίες είτε στους φόνους, είναι κακοποιητικές σχέσεις τέτοιου είδους, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι εκείνο το άκρο. Mm-hmm. Άρα ξεκινούμε έτσι μια καμπάνια εναντίον της βίας, της ψυχολογικής βίας και κατ' επέκταση και της σωματικής. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Αριστονίκη@yahoo.gr, το email σου και στην περιγραφή του βίντεο. Όσοι ενδιαφέρεστε, στείλτε email στην Αριστονίκη για να κρατήσετε τη θέση σας, για να μάθετε πληροφορίες. Θα χαρώ πάρα πολύ να... Θα χαρούμε πολύ να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα να έχουμε. Καλημέρα και καλή ο μήνα, καλή κλπ. Όλα τα καλά. Γεια.